Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο Νέας Σμύρνης, όπου σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσουμε τον προημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα στον Πανιόνιο και τον Κολοσσόροδο. Βρισκόμαστε εδώ με τον πρόεδρο του Πανιωνίου, κύριο Ηλία Λιανό. Κύριε Λιανέ, πρώτο παιχνίδι, προημιτελικό κυπέλλου Ελλάδος, πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Μια ευχή για τη νέα χρονιά που ξεκινάει σήμερα. Τα πεπατημένα περί υγείας προφανώς, αλλά νομίζω έτσι όπως πάνε τα πράγματα στη χώρα, ελπίζω φέτος να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό που κάναμε και τα τελευταία δύο χρόνια. Να δώσουμε κάποιες στιγμές ξεγνιασιάς στον κόσμο από αυτά που τραβάει κάθε μέρα. Νομίζω αυτή είναι η μόνη ευχή που έχω. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είμαστε εδώ με τον Γιάννη Γιαννούλη, παλέμαχο μπασκετμπολίστα του Πανιωνίου. Κύριε Γιαννούλη, τι πιστεύετε θα φέρει η νέα χρονιά στον Πανιώνιο που ξεκινάει σήμερα? Πρώτα να ευχηθούμε καλή χρονιά σε όλους τους αθλητές, χωρίς τραυματισμούς, να είναι όλοι υγιείς. Όσον αφορά η νέα χρονιά, πιστεύω η στόχη είναι ίδια με τους περσινούς, η ομάδα να κρατήσει την τρίτη θέση, που είναι το δεύτερο πρωτάθλημα της Ελλάδος. Και σίγουρα τώρα με την Ευρώπη να μπουν οι καινούργιοι στόχοι για να μπορέσουν να φτάσει η ομάδα ψηλά. Βρισκόμαστε στο ημίχρονο του αγώνα Πανιώνιος Κολοσσός και η ομάδα Νέας Σμύρνης προηγείται με 48-31 της ομάδας της Ρόδου. Βρισκόμαστε εδώ με τον κύριο Πολύδωρο Συρίγο, υπεύθυνο ΟΝΑ. Καταρχάς, τι περιμένετε να φέρει καινούργια χρονιά για τον Πανιώνιο φέτος? Η καινούργια χρονιά που ξεκινάει σήμερα επίσημα με τον αγώνα κυπέλλου που έχει ο Πανιώνιος, εύχομαι να φέρει επιτυχίες και υγεία στους αθλητές και στο διοικητικό του συμβούλιο. Είναι χαρά μας που φιλοξενούμε τον Πανιώνιο ως Δήμος. Είναι συνυφασμένος ο Πανιώνιος με τον Δήμο Νέας Σμύρνης. Ευχόμαστε καλή επιτυχία, καλή πρόκριση σήμερα στα ημιτελικά του κυπέλλου, άντε και στον τελικό, και ελπίζω να στεφθεί με επιτυχία η φετινή χρονιά, τουλάχιστον με ένα τρόπαιο που μπορεί να είναι το κύπελλο Ελλάδος. Θα μας πείτε λίγα λόγια για το νέο γήπεδο και για τη χρηματοδότηση των 17 εκατομμυρίων μέσω ΕΣΠΑ. Ναι, η έναρξη της σεζόν του 2013-2014 συνοδεύεται από ένα πολύ ευχάριστο γεγονός. Ένα μακρόπνοο σχέδιο του Δήμου Νέας Σμύρνης να εντάξει σε σχεδιασμό ένα καινούργιο γήπεδο για τον Πανιώνιο στέφθηκε με επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Περιφέρεια Αττικής για τη μεγάλη βοήθεια που δίνει στο Δήμο Νέας Σμύρνης με την έκρηξη του συγκεκριμένου γηπέδου. Απομένουν μερικές εκκρεμότητες ακόμα όσον αφορά κάποιες μελέτες και ευελπιστούμε να δημοπρατηθεί μέσα στο 2014 ώστε να αποδοθεί στην νεολαία της πόλης το αργότερο μέχρι το 2016 σαν ένα καινούριο έργο το οποίο θα δώσει ανάσα στον αθλητισμό της πόλης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαστε εδώ με τον guard του Πανιωνίου, Eric McCollum. Eric, congratulations. Thank you. First game of the season, you qualified in the semifinals of the Greek Cup. What do you think about the game? I think we played very strong in the first half. You know, we didn't come out with the same energy in the second half, and there's some things we need to work on.
But overall, we got the win. That was our goal, and you know, we're gonna come back and improve and build on it going into the semifinal game. Thank you very much. Ο Eric McCollum μας είπε πως η ομάδα ξεκίνησε καλά, μπήκε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο μέρος ξεκίνησε κάπως νοθρά. Ωστόσο, είναι ακόμα ξεκίνημα της σεζόν και υπάρχουν κάποια πράγματα που θα πρέπει να βελτιώσει η ομάδα. Βρισκόμαστε εδώ με τον προπονητή του Πανιωνίου, κύριο Γιάννη Σφερόπουλο. Coach, νίκη για τον Πανιώνιο στο πρώτο παιχνίδι, πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος. Ο Πανιώνιος μπήκε με το δεξί στις επίσημες αγωνιστικές του υποχρεώσεις για φέτος. Ναι, έτσι είναι. Θέλω να ευχηθώ καταρχήν καλή χρονιά με υγεία σε όλες τις ομάδες, στους αθλητές, στους παράγοντες των ομάδων και στους φιλάθλους. Να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα χωρίς βία. Ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι μας και ένα δυνατό τεστ για μας. Βρισκόμαστε μετά ακριβώς από την περίοδο της προετοιμασίας. Ακόμα δεν έχουμε βρεθεί καλά μέσα στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά μπήκαμε αρκετά συγκεντρωμένοι. Επιβάλαμε το ρυθμό μας στο πρώτο ημίχρονο. Ήμασταν πολύ καλά διαβασμένοι στο κομμάτι της άμυνας, με αρκετές αλληλοκαλύψεις και προσωπική άμυνα αλλά και ομαδική. Και αυτό μας έδωσε και καλό ρυθμό στην επίθεση. Πανιώνιος επικεντρώνεται τώρα στο πρωτάθλημα. Ναι, έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι για το πρωτάθλημα την Κυριακή μέσα στην Ελευσίνα. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, μια δύσκολη έδρα με μια πολύ καλή ομάδα, την οποία αντιμετωπίσαμε και σε τουρνουά, στο τουρνουά το δικό τους. Από σήμερα το βράδυ ήδη ξεκινάμε την προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Υπάρχει και ευρωπαϊκό παιχνίδι σε λίγες μέρες. Ναι, είναι καλό ότι η ομάδα παίζει στο EuroCup, γιατί όταν αγωνίζεσαι και όταν προσπαθείς μέσα στο γήπεδο, αλλά και όταν αγωνίζεσαι και προσπαθείς σαν διοίκηση και όπως κάνει ο κύριος Λιανός και όλη η διοίκησή του, είναι πολύ καλό ότι η ομάδα επιβραβεύεται συμμετέχοντας στην Ευρώπη. Ο σημερινός αγώνας λήγει 82-65 υπέρ του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος είναι στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδος από το κλειστό γυμναστήριο Νέας Σμύρνης για το nstv.gr.